τυπώνονται αφενός στους δικαστικούς φακέλους της ελληνικής δικαιοσύνης και αφετέρου στους φακέλους των μυστικών υπηρεσιών των εν λόγω ξένων εθνών. Οι άρχουσες τάξεις αυτών των εθνών, κατά τη γνώμη μου, διακατέχονται σε ακραίο μάλιστα βαθμό από τη φοβία μιας δήθεν διεξαγωγής νέας δίκης στην Νιρεμβέργη, εάν και εφόσον δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο των εν λόγω φακέλων. Και υπό το κράτος αυτής της φοβίας πράττουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αποτρέψουν αυτή τη δημοσιοποίηση. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, πολύ φοβούμαι ότι η εν λόγω φοβία, αν δεν ελεχθεί άμεσα, τότε είναι πιθανό το ενδεχόμενο μιας αδικαιολόγητης ολοκληρωτικής καταστροφής του έθνους μας και της πατρίδας μας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε προκειμένου να αποτρέψουμε αυτή την καταστροφή? Δυστυχώς η νυφάλια νουθεσία δεν αποδίδει, καθώς ο ακραίος, αδικαιολόγητος, μη ρεαλιστικός φόβος, φοβία, σκοτίζει το νου των ανθρώπων. Άλλα είναι, νομίζω, εκείνα τα ειρηνικά μέσα τα οποία θα επιλύσουν το πρόβλημα. Πρώτο, μαζική, ταχύτατη, συστηματική και επιστημονική προετοιμασία όλων των πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν ισχυρό αυτοέλεγχο όσον αφορά τα αρνητικά τους συναισθήματα, του θυμού συμπεριλαμβανομένου και εκπαίδευσή τους πάνω στη διάκριση του ορθού βαθμού καταλογισμού ευθυνών. Δεύτερο, ταχύτατη και διακριτική ανάπτυξη συναντήληψης μαζί με το σύνολο των υπόλοιπων μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την αδυναμία πλήρους καταλογισμού ευθυνών για τις εν λόγω πράξεις και παραλήψεις. Τρίτον, δημοσιοποίηση εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών και μάλιστα